Τι ο ερωτεύεται επτερομένος του σεψαφσανδος χερσίνα χραλδίς Θεοφόρος ανεδύχει συγνώτη. και εν τη δύση τελέσσα στον δρόμον σου, προς την ανέσπερον λήξην εσκήνωσας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεό νικέτε, ο βίος και το μαρτύριο του Αγίου Ενδόξου Ιαρομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ήταν επίσκοπος Αντιοχίας, φλογερός ιεράρχης της Εκκλησίας και μαθητή των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Συγνάτιος, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, ήταν το μικρό παιδάκι εκείνο που πήρε ο Χριστός στην αγκαλιά του και το έβαλε μπροστά στους μαθητές του, λέγοντας προς αυτούς, «Αν κάποιος δεν ταπεινώσει τον εαυτό του όπως το παιδί αυτό, δεν θα μπορέσει να εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών». Και όποιο υποδεχθεί έναν άνθρωπο που ταπεινώθηκε σαν το μικρό παιδί αυτό, αυτό είναι σαν να υποδέχεται εμένα τον ίδιο, είπε ο Κύριο. Και το παιδί αυτό ήταν ο Άγιο Ιγνάτιο, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεοφόρος. Σε νεαρή ηλικία γνώρισε του Αγίους Αποστόλου και μαζί με τον Άγιο Πολύκαρπο έγινε μαθητή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Από τα νεανικά του χρόνια αγωνίστηκε να αποκτήσει όλες τις αρετές και να γίνει σκεύος εκλεκτό του Θεού. Σε μία εποχή που η Εκκλησία του Χριστού θηριωμαχούσε, ο Ιγνάτιος κλήθηκε να γίνει ποιμένας των πιστών. Ως επίσκοπος οργάνωσε την Εκκλησία και από την αντιόχεια η φωνή του ακουγόταν σε όλες τις Εκκλησίες, τις οποίες παρότρινε να μένουν ενωμένε εν Χριστώ Ιησού, εν Αγίω Πνεύματι και Αληθεία. Ακόμη καλούσε τους πιστούς να αποφεύγουν κάθε είδους διαίρεση που φέρνουν οι αιρέσεις. Περί το έτος 113 ο αυτοκράτορας Τραϊανός πέρασε από την Αντιόχεια κηρύσσοντας διωγμό κατά των χριστιανών. Ο Άγιος Ιγνάτιος αισθάνθηκε ότι είχε φτάσει η ώρα που από χρόνια περίμενε παρουσιάστηκε με την θέλησή του ενώπιον του αυτοκράτορα και ομολόγησε την πίστη του στον αληθινό Θεό. Ο Τραϊανός, σαν έμαθε ποιον είχε μπροστά του, του είπε «Είσαι λοιπόν μαθητής εκείνου που σταυρώθηκε επί ποντίου πιλάτου. Είμαι μαθητής εκείνου που ενέπιξε τις αμαρτίες μου στον σταυρό και ποδοπάτησε τον διάβολο και τις μηχανεύσεις του», απάντησε ο Άγιος. «Και γιατί ονομάζεσαι Θεοφόρος» ρωτά ο Αυτοκράτορας και ο Άγιος του απαντά «Επειδή φέρω μέσα μου τον Ζώντα Χριστό». Οργισμένος τότε ο Τραϊανός πρόσταξε να μεταφερθεί στην Ρώμη σιδηροδέσμιος ο Άγιος και να δοθεί ω στα θηρία του Κολοσσέου προστέρψιν του ειδωλολατρικού όχλου. Όλος χαρά ο Άγιος Ιγνάτιος άκουσε αυτήν την καταδικαστική απόφαση και με συγκίνηση ασπαζόταν τις βαριές αλισίδες που του πέρασαν, αποκαλώντας τες πολύτιμους πνευματικούς μαργαρίτες. Αποχαιρέτησε την εκκλησία του και ξεκίνησε πεζός μαζί με άλλους φυλακισμένους υπό την συνοδεία δέκα στρατιωτών, σκληρόκαρδων καρδών και αληθινών λεοπαρδάλεων, οι οποίοι καθ' όλη την διαδρομή από την Αντιόχεια μέχρι την Ρώμη, τον ταλαιπωρούσαν αφάνταστα με βασανιστήρια. Αλλά το μόνο που κατάφεραν να κάνουν στον γέροντα ιεράρχη ήταν να μεγαλώσει η χαρά και η προθυμία του για το μαρτύριο. Μόλις έφυγαν από την Αντιόχεια και μετά από μεγάλες δυσκολίες έφθασαν στην Σμύρνη, όπου τον Άγιο Ιγνάτιο υποδέχθηκε με πολλή συγκίνηση ο παλαιός συμμαθητής του επίσκοπος Άγιος Πολύκαρπος. Από την Σμύρνη ο Άγιος Ιγνάτιος έγραψε θαυμαστές επιστολές προς τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας για να τους ενδυναμώσει στην πίστη και να τους διαφυλάξει από τις αιρέσεις. Πληροφορούμενος ότι οι χριστιανοί της Ρώμης ήθελαν να τον σώσουν, τους απίφθινε μία επιστολή όπου του ηκετεύει να μην κάνουν τίποτε σε ό,τι έχει αποφασιστεί, χαρακτηριστικά γράφει. Νην άρχομαι, μαθητής είναι, ο εμό έρος εσταύρωτε, άφετε με θυρίων είναι βοράν, διόνες την Θεού επιτυχή, σύτοση μη Θεού, και διωδών των θυρίων αλήθωμε, ή να καθαρό άρτο ευρεθώ του Χριστού. Με απλά λόγια του είπε ότι. Αφήστε με να πάω να πεθάνω για τον Χριστό, να γίνω άξιος μαθητής του. Είμαι σιτάρι και αφήστε με να με αλέσουν τα δόντια των θυρίων. Φθάνοντας στη Ρώμη έγινε δεκτός με πολύ σεβασμό από τους χριστιανούς. Όταν τον οδηγούσαν προς το Κολοσσέο, βάδιζε σαν να πήγαινε στο ιερό βήμα για να τελέσει την τελευταία του λειτουργία προσφέρθηκε στα άγρια λιοντάρια που εν ρηπεί οφθαλμού τον κατασπάραξαν, αφήνοντας μόνο τα μεγάλα οστά. Επίσης, άθικτη έμεινε και η καρδιά του, την οποία οι στρατιώτες την έκοψαν στη μέση και ότου του θαύματος. Βρήκαν γραμμένο στην καρδιά με χρυσά γράμματα το όνομα Ιησούς Χριστός. Τα πολύτιμα λείψενα του ιερομάρτυρος οι χριστιανοί της Ρώμης τα συγκέντρωσαν και τα φύλαξαν με ευλάβεια. Αργότερα όταν έπαυσαν οι διωγμοί, με πομπή και με κάθε επισημότητα τα έφεραν στην Αντιόχεια. Μάλιστα από όπου περνούσε η ιερή αυτή πομπή, οι χριστιανοί των περιοχών τα υποδέχονταν και τα προσκυνούσαν σαν ο Άγιος πιμένας να επέστρεφε ζωντανός στην Αντιόχεια. Με πνευματικούς κολοσσούς, θεμελιώθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη. Κλείνουμε αυτό το ευλαβικό μας αφιέρωμα στην μεγάλη αυτή μορφή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου με τους εγκομιαστικούς στίχους του Αγίου Ανδρέα Κρήτης. «Όντος φερονίμος και έκλεισε Θεοφόρος, πάτερ νίπιος γάρ έτη κομιδή υπάρχον, ισχύρας κυρίου φερόμενος ίστασο, Αναφωνούντος προς εμάς, γίνεσθε έμοι ως το πεδίον τούτων. Η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου εορτάζεται από την Αγία μας Εκκλησία την 20η του μηνός Δεκεμβρίου.